Η Κοβεντάριος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης και η Εταιρεία Δυτικομακεδονικών Μελετών παρουσίασαν το απόγευμα της 5ης 11 Απριλίου το βιβλίο του τοπογράφου μηχανικού και διδάκτορα πολεοδομίας Γιώργου Τσότσου, που φέρει τον τίτλο «Ιστορική Γεωγραφία της Δυτικής Μακεδονίας, το οικιστικό δίκτυο 14ος-17ος αιώνας». Λίγο πριν την έναρξη της εκδήλωσης, για το βιβλίο μίλησε στα μέσα ενημέρωσης ο καθηγητής γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Κώστας Ντίνας, αλλά και ο ίδιος ο συγγραφέας. Το βιβλίο μου λέγεται «Ιστορική Γεωγραφία της Δυτικής Μακεδονίας, 14ος-17ος αιώνας, το οικιστικό δίκτυο». Είναι το δίκτυο των οικισμών, δηλαδή οι οικισμοί στο γεωγραφικό χώρο και η θέση μεταξύ τους. Μια περίοδος της δυτικομακεδονικής ιστορίας λίγο άγνωστη μέχρι πρόσφατα. Το βιβλίο μου εκδόθηκε το 2011, έχει 7 χρόνια 8 που εκδόθηκε, αλλά δεν είχε γίνει παρουσίαση στην Κοζάνη. Περιμέναμε να τελειώσει η καινούργια δημοτική βιβλιοθήκη για να γίνει παρουσίαση εδώ σε αυτό το χώρο. Ο αναγνώστης θα μπορεί να ανακαλύψει όλους τους οικισμούς της Δυτικής Μακεδονίας, την ιστορική τους εξέλιξη από την πρώιμη Οθωμανική περίοδο και λίγο νωρίτερα, από το 14ο αιώνα μέχρι το 17ο αιώνα, που αρχίζει η ανάπτυξη των μεγάλων εμποροβιοτεχνικών οικισμών της Καστοριάς, της Χιάτιστας, της Κοζάνης, της Κλεισούρας κτλ. Και της αποδημίας προς την Κεντρική Ευρώπη. Πώς ξεκίνησε δηλαδή όλο αυτό. Και μπορεί να βρει πληροφορίες ακόμα και για το πιο μικρό χωριουδάκι, γιατί εγώ ερεύνησα όλες τις πηγές της περίοδου, και Οθωμανικά αρχεία και Εκκλησιαστικά αρχεία και την προφορική παράδοση ακόμα και τα αρχαιολογικά ευρήματα, μεταξύ των οποίων είναι και τα πέτρινα γεφύρια. Το βιβλίο που παρουσιάζουμε απόψε έχει μια ιδιαιτερότητα. Είναι από τα σπάνια εμφανιζόμενα βιβλία αυτού του τύπου, καθώς συνδυάζει την γεωγραφία με την ιστορία. Γι' αυτό ονομάζεται ιστορική γεωγραφία. Η ιστορία και η γεωγραφία δυστυχώς στην Ελλάδα είναι δύο ξεχωριστά αντικείμενα, γνωστικά αντικείμενα, αλλά ταυτόχρονα και διδακτικά αντικείμενα, ενώ η κατανόηση της ιστορίας μπορεί να γίνει μόνο με πολύ καλή γνώση της γεωγραφίας. Αυτό επιχείρει ο κύριος Τσότσος, και μάλιστα σε μια περίοδο η οποία είναι και από αυτές που ονομάζουμε σκοτεινές περιόδους, 14ος με 17ο αιώνα, σκοτεινές με την έννοια ότι έχουμε πάρα πολύ λίγα ιστορικά στοιχεία. Παρά λοιπόν τα λίγα ιστορικά στοιχεία, με πολύ ενδελεχή έρευνα σε αρχεία ελληνικά, οθωμανικά κλπ., κατάφερε να εντοπίσει πληροφορίες οι οποίες μας δίνουν να καταλάβουμε γιατί και πώς δημιουργήθηκαν οι οικισμοί στη Δυτική Μακεδονία, γιατί αυξάνονται, μειώνονται, εξαφανίζονται, επανεμφανίζονται, και όλο αυτό σε μια ιστορική πορεία τριών αιώνων είναι πάρα πολύ σημαντικό σαν ένα στοιχείο εθνικής αυτογνωσίας.